Σε 16 από τα 25 θέματα έχει ήδη επέλθει μια καταρχάς συμφωνία, άρα ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και κάποιες πιο θεσμικά δομημένες συμφωνίες. Είμαστε εδώ με το ημερησία Talks και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κώστα Φραγκογιάννη. Γεια σας, κύριε Υφυπουργέ. Γεια σας. Κύριε Φραγκογιάννη, θέλω να σας ρωτήσω, δηλώσατε πρόσφατα πως η προώθηση της θετικής ατζέντας με την Τουρκία, που περιλαμβάνει μια σειρά από 25 projects, δημιουργεί ένα θετικό πλαίσιο με την γειτονική χώρα μετά και το καλοκαίρι του 2020, όταν οι δύο χώρες βρέθηκαν χωρίς γέφυρες επικοινωνίας. Η πρόσφατη συμφωνία λοιπόν με τη Γαλλία για τις τρεις φρεγάτες και την ρήτρα αμυντικής συνδρομής μετατοπίζει αυτό το πλαίσιο. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι? Η σχέση μας με την Τουρκία είναι μακριά, είναι ο γείτονές μας, είναι ο γείτονάς μας, είναι μια μεγάλη χώρα. Με την Τουρκία έχουμε τις διαφορές μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε και συνεργασία σε πάρα πολλά θέματα. Η θετική ατζέντα αντιπροσωπεύει την προσπάθεια και των δύο χωρών, και της Ελλάδας αλλά και της Τουρκίας, πέραν των διαφορών τους, που συχνά τους οδηγούν σε αγορές οπλικών συστημάτων ή σε διαφωνίες σε στρατηγικά θέματα, να συνεργαστούν σε άλλα ενεργειακά, συγκοινωνιακά, θέματα επικοινωνιών, θέματα οικονομικά, θέματα εμπορίου. Η ατζέντα λοιπόν περιλαμβάνει 25 θέματα. Τα 15 τα βάλαμε εμείς, τα 8 τα έβαλαν οι Τούρκοι και τα 2 μπήκαν εκ των υστέρων περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, το οποίο είναι μια πρόκληση και για την Ελλάδα αλλά και για την Τουρκία. Έχουμε συναντηθεί δύο φορές. Την πρώτη φορά στην Καβάλα, τη δεύτερη φορά στην Αντάλια. Εκπρόσωπος της τουρκικής πλευράς είναι ο ομόλογός μου, υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Εντάτον Αρλ. Έχουμε μια καλή σχέση. Κουβεντιάζουμε με καλή πρόθεση τα θέματά μας. Να σας πω ότι σε 16 από τα 25 θέματα έχει ήδη επέλθει μια καταρχάς συμφωνία, άρα ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και κάποιες πιο θεσμικά δομημένες συμφωνίες του τύπου κάποιων συγκεκριμένων ενεργειών που πρόκειται να γίνουν στα θέματα αυτά στα οποία έχουμε συμφωνήσει. Άρα προχωράμε τα θέματά μας, είναι μια γέφυρα επικοινωνίας, είναι μια γέφυρα με την οποία προσπαθούμε και οι δύο χώρες να έρθουμε μία κοντά στην άλλη. Όταν η συμφωνία όσον αφορά στη ρήτρα της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μιλάει για επικράτεια, τι περιλαμβάνει ακριβώς? Περιλαμβάνει και τις θαλάσσιες περιοχές τις οποίες η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα και καλύπτει και την Τουρκία, ή εκεί μπορεί να υπάρχουν αστερίσκοι? Στην κυβέρνησή μας δεν τα κάνουμε όλοι όλα. Εδώ λοιπόν είστε στο Υπουργείο Εξωτερικών, εγώ ασχολούμαι με την οικονομική διπλωματία και εξωστρέφεια, ασχολούμαι με το κομμάτι που έχει σχέση με τις διμερείς σχέσεις της χώρας με άλλες χώρες και τις πολυμερείς σχέσεις της χώρας, όπως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως με τον ΟΟΣΑ κλπ. Ασχολούμαι με ξένες επενδύσεις, με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την προώθηση της ελληνικής εξωστρέφειας. Παρεπιπτόντως, ασχολούμαι με τη θετική ατζέντα με την Τουρκία. Όμως δεν θα μπω σε καμία ανάλυση η οποία έχει σχέση με εξοπλισμούς ή με νομικής υπόστασης θέματα που έχουν σχέση με την οριοθέτηση οικονομικών ζωνών, θαλασσών ή οτιδήποτε άλλο με την Τουρκία. Προτιμώ να ξέρω τι ξέρω και να ξέρω τι δεν ξέρω και να αναφέρομαι σε αυτά τα οποία γνωρίζω καλύτερα.